σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για το ζήτημα που έχει προκύψει για το αντίτυπο που μας ζητάνε για τα 50 ευρώ εγγύηση στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας για να έχουμε δωμάτιο. Ενώ η κατάσταση που έχει ξεφύγει με τη φοιτητική στέγη και υπάρχουν τόσα προβλήματα από τους φοιτητές για να βρουν στέγη, η Φοιτητική Εστία και η διοίκηση της Φοιτητικής Εστίας μας ζητάει αντίτιμο 50 ευρώ ώστε να διαμείνουμε στη φοιτητική εστία. Επειδή το κόστος έχει ξεφύγει και είναι λίγοι οι φοιτητές και οι ανάγκες πάρα πολλές για να πάρουμε δωμάτιο στη φοιτητική εστία και έχουμε τόσα προβλήματα. Και αυτή είναι η απαράδεκτη απόφαση μέσα από τον εσωτερικό κανονισμό που είναι και στα αιτήματά μας ότι να καταργηθεί. Δεν έχουμε πόσιμο νερό, δεν έχουμε, έχουμε σπάσει οι πόρτες, έχουν σπάσει οι λουζιέρες. Δεν έχουμε θέρμανση, δεν έχουμε ψύξη. Όπου υπάρχουν κλιματιστικά, κάποια δεν λειτουργούν. Είναι υποδιάλυση. Εμείς ζητάμε τα αιτήματά μας και με βάση τον Εβιβίν σε όλα αυτά που έχει πει με την απόφαση πέρσι που κανένας εστιακός φοιτητής να μην έχει αντίτιμο, να μην πληρώνει ούτε ένα ευρώ στη φοιτητική μέρημνα, εμείς ζητάμε εδώ και τώρα, κάνουμε κινητοποίηση, να πάρθει πίσω αυτή η απαράδεκτη απόφαση και αυτός ο απαράδεκτος εσωτερικός κανονισμός που βάζει τους φοιτητές να πληρώνουν από την τσέπη τους, να δουλεύουν και άλλοι γονείς τους, να δουλεύουν και οι ίδιοι φοιτητές για να πληρώσουν να διαμείνουν στη δωρεάν φοιτητική εστία Καλαμάτας. Γιατί εστίες είναι δωρεάν, η στέγαση πρέπει να είναι δωρεάν. Και αυτό το πράγμα είναι εξωφρενικό. Έπειτα, κάνουμε 10 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να φάμε, πληρώνουμε τα εισιτήριά μας και μας ζητάνε επίσης και αυτή την εγγύηση. Εδώ και τώρα τους λέμε να καταργηθεί αυτός ο άδικος εσωτερικός κανονισμός και να πάρθει πίσω η απόφαση της εγγύησης για τα 50 ευρώ.